Κρεμασμένη στους βράχους των μετεώρων από υψόμετρο 250 μέτρων, η Κατερίνα Σολδάτου χορεύει στον αέρα και κόβει την ανάσα. Το βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου και κλέβει τις εντυπώσεις. Σε μια ρυψοκίνδυνη παράσταση με τις κινήσεις της εναέριας χορεύτριας να προκαλούν δέος. Το σώμα αποδεσμεύεται από τη γη και χορεύει στον αέρα, μας λέει, κατά τη συνάντησή μας στο δικό της χώρο, στη σχολή εναέριου χορού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ένιωθα άπειρο δέος, ομορφιά, γιατί κοίταζα τώρα και έβλεπα όλο αυτό το τοπίο από ένα ύψος και σε μια έκθεση που ήμουν εγώ και η φύση. Εγώ και τα μετέωρα, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ο άνεμος ερχόταν από κάτω προς τα πάνω και μπέρδευε τα σκηνιά, τις ασφάλειες, τα πάντα, οπότε το έκανα ακόμα πιο δύσκολο. Τα πανιά είναι προέκταση του εαυτού της. Η Κατερίνα είναι πρωτοπόρος στο είδος της στην Ελλάδα, αλλά πολύ γνωστή στο εξωτερικό ως η Ελληνίδα που αψηφά τη βαρύτητα. Όταν χορεύει στον αέρα, αισθάνεται ότι είναι στο φυσικό της περιβάλλον. Το να αντιμετωπίζεις το φόβο σου ήταν το μότο μου από όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή. Έτσι έμαθα. Έμαθα να πηγαίνω εκεί που φοβάμαι. Και αυτός είναι ο δρόμος της εξέλιξης, της προσωπικής μου εξέλιξης. Ένας εκπληκτικός χορός με θέα την καλτέρα στη Σαντορίνη, ένας ακόμα στο Λαύριο, στην Πάρνηθα και πολλές ακόμα απίστευτες παραστάσεις που έχουν ως στόχο την ανάδειξη της χώρας μας στο εξωτερικό. Η Ελλάδα έχει ψυχή, ονομάζονται τα βίντεο της νεαρής performer.